Εισαγωγή, το Μιχάλη νομίζω ότι μπορεί να, να δώσει ένα ύφος. Έχω ζήσει το Μιχάλη σε πιο δύσκολο χώρο, μετά από την απουσία της παρουσίας του Πνεύματος. Εδώ τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σας τσιγλίσω και δεν θα πω τα δικά μου. Γιατί αυτό που δεν είπε ο Μιχάλης είναι ότι με αφήνει πάντοτε εν λευκό να πω αυτά που θέλω, ακόμα και τα κατανόητα. Τα κατανόητα δεν είναι προβληματικά, γιατί εφόσον δεν είναι κατανοητά, δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Θα υπάρξουν αντιδράσεις, τα κατανοητά το αφήνουμε. Άρα θα ήθελα να ξεκινήσω με το νοσοκομείο, γιατί αυτό που βλέπω και στον τομέα της φιλοσοφίας είναι ότι ασχολούμαστε όλοι με λέξεις, αλλά ποτέ δεν τις ελέγχουμε και ποτέ δεν τις σκεφτόμαστε. Ή να το θέσω άλλο. Μπορώ να κάνω και χιούμορ. Ναι. Λοιπόν, άρα ας πούμε, φανταστείτε τώρα ότι για να κάνετε παιδιά χρειάζεστε να έχετε ένα διακτορικό στη γενετική. Η ανθρωπότητα θα χωρούσε σε μία μούτζα. Εντάξει. Γιατί πρέπει να είναι και δύο, γιατί άμα είναι μόνο ο ένας ή μόνο οι άλλοι, ειδικά αυτή την περίοδο είναι μόνο οι άλλοι, από ό,τι φαίνεται ο ένας δεν μιλάει τόσο πολύ, έχουμε μια δυσκολία. Άρα θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να σας φανεί αυτονόητο, είναι ότι εμείς ανήκουμε στις σπάνιες γλώσσες όπου μέσα στη λέξη νοσοκομείο έχουμε ήδη την νόσο. Και ενδιαφέρον. Με το σκεφτείτε ορθολογικά, καταφέρουμε και κάτι ακόμα πιο, τώρα δεν μπορώ να το πω, αλλά αρχίζει με γάμα, που είναι λίγο πιο αιώνα. Είναι ότι καταφέρουμε να έχουμε και νοσοκομιακές λοιμώξεις. Αυτό πρέπει να το θέσει αυτός που το σκέφτηκε. Γιατί, πώς να καταλαβαίνετε, ότι λέμε δύο φορές το ίδιο. Όταν είσαι στο εξωτερικό και χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές από τις άλλες. Όταν είσαι στην Ελλάδα και χρησιμοποιείς την ίδια για να πεις την ίδια, στο τέλος λες, το έχει σκεφτεί αυτός που το είπε. Άρα θα ήθελα να αρχίσω, επειδή ο Μιχάλης είναι φιλόξενος, να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά όταν είμαστε σε μια χώρα όπου το νοσοκομείο σημαίνει φιλοξενία. Αρχίζουν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά άμα πάμε πολύ παλιά, μπερδευόμαστε συχνά σε δύο λέξεις, το νοσοκομείο και το ξενοδοχείο. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί, ειδικά αυτοί που παλεύουν για κλίνες, πόσο μοιάζουν αυτά τα δύο. Άμα θέλετε να σκεφτείτε μια θεμελιακή διαφορά μεταξύ του νοσοκομείου και του ξενοδοχείου, είναι ότι στο νοσοκομείο δεν υπάρχει bed king size. Και ενώ ζητάτε μονόκλινο, σας βάζουν σε δίκλινο. Αλλά όχι ντόπερ. Για λόγους φαντάζομαι ευνόητους, που έχουν σχέση με τη γενετική, όπως είπαμε. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε στο ξενοδοχείο του Παρισίου, όλοι ξαφνιάζονται, γιατί δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν. Αλλά δεν ήταν ξενοδοχείο με την έννοια που το λέμε. Ήταν κυριολεκτικά ένα δοχείο που έρχονται ξένοι για να κάνουν κάτι άλλο. Έχει ενδιαφέρον η διαφορά με το melting pot. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σικάγο, που είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, δεν έχετε ποτέ σκεφτεί ότι όταν μπαίνετε σε ένα ξενοδοχείο, όταν βγαίνετε, είστε όλοι οι ίδιοι, εκτός αν είναι στην Αμερική. Είναι το ίδιο με το νοσοκομείο. Άρα, ένα πράγμα που λέμε συχνά και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει ο Μιχάλης είναι ότι στο νοσοκομείο παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, βλέπετε. Δεν λέμε συχνά τη λέξη άθλος, αλλά το αγωνιζόμαστε και το παλεύουμε. Μερικές φορές βέβαια λέμε ότι δεν το παλεύουμε, αυτό είναι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι το νοσοκομείο εξ αρχής έχει σχέση με την πάλη. Τα
Τα πρώτα νοσοκομεία που φτιάξαμε στην πραγματικότητα είναι για να θεραπεύουμε τους προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα. Ξαφνιάστηκε κάποιος. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι ξαφνιάζουμε τους ανθρώπους και με 1000 χρόνια μετά. Κοιτάξτε, άμα σας πω κάτι για το μέλλον θα σας ξαφνιάσει. Αλλά τώρα σας λέω κάτι που υπήρχε πριν μια χιλιετία. Η ιδέα ποια ήταν ότι όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν, έπρεπε κάποιος να τους προστατεύει από τις επιθέσεις. Και δημιουργήθηκε ένα τάγμα, το οποίο στα ελληνικά το λέμε Ιωαννίτες, αλλά όλες οι άλλες γλώσσες το λένε ουσιαστικά οι ξενοδόχοι. Άρα δεν είναι τάμπλα, είναι οσπίτα. Και αυτό είναι από το όσπις. Εκεί πέρα έχετε λοιπόν την έννοια, την παλιά, και γι' αυτό έχετε ένα σίγμα στα αγγλικά, ενώ απουσιάζει στα γαλλικά. Έχετε accent circonflexe. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που σκεφτόταν αυτή η μοναχή, αρχικά ήταν μόνο μοναχή, μετά έγιναν μοναχοί πολεμιστές, ήταν πώς να σώσουν τους ανθρώπους που πιστεύουν. Έχει ενδιαφέρον σαν έννοια με το σκεφτείτε, γιατί πολύ συχνά λέμε ότι άμα πιστεύεις δεν έχεις ανάγκη να σε βοηθήσουν αφού πιστεύεις. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και ηλίθιος. Και το άλλο είναι ότι κάποιος σου δίνει μυαλό για να βοηθήσεις και τους άλλους. Αλλά άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, σας φαίνεται εντελώς αυτονόητο ότι το hospital μεταφράζεται νοσοκομείο. Ποτέ δεν λέτε, για να σας έχω και αυτό δικαίωμα να τους συγκλίσω, θέλετε να σκεφτείτε ότι μπορεί η μεγάλη καινοτομία, το λέω και για τη μικρή στο βάθος που θα κάνει τα νέα πρωτόκολλα, μπορεί και η μεγαλύτερη καινοτομία στο νοσοκομείο είναι να μην έχει πια την νόσο, στην ονομασία του. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Όταν έχετε αυτή την πληροφορία, έχετε την τάση να θεωρείτε ότι δεν δέχεστε ανθρώπους, αλλά δέχεστε ασθενείς. Βέβαια, επιτρέπετε στις οικογένειες του ασθενούς να έρθει και αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι πια ασθενής. Άρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει έννοια της φιλοξενίας. Αλλά δεν νομίζω να λέτε ότι σας φιλοξενούν στο νοσοκομείο. Λες να μου έλειπε αυτή η φιλοξενία, δεν την είχα ανάγκη. Στην πραγματικότητα, αντιθέτως, είναι η μόνη που έχετε ανάγκη. Τις άλλες φιλοξενίες τις δημιουργείτε με τις σχέσεις σας. Εδώ πρέπει να καταλάβετε, είναι λίγο σαν τον ταξιτζή. Έχετε μπει σε ένα ταξί. Η ιδιότητα που έχει ο ταξιτζής είναι να μιλάει με αγνώστους. Ενώ ένας κανονικός άνθρωπος μιλάει μόνο με τους γνωστούς. Είναι open mind, αναγκαστικά. Σήμερα είχα και έναν ωραίο ταξιτζή που με αναγνώρισε. Φιδίας λέγεται. Εντάξει, δηλαδή να μπει σε ταξί που ο ταξιτζής λέγεται Φιδίας. Φοβήθηκα να μην είχε κάνει και γλυπτική. Άρα, τέλος πάντων, τα είπαμε. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πολύ συχνά είμαστε φιλικοί με τους φίλους μας. Ποτέ δεν αναρωτιόμαστε πώς να είμαστε φιλικοί με τους άγνωστους. Βέβαια έχουμε απέτηση. Θέλουμε ένα νοσοκομείο να είναι φιλικό προς εμάς, ενώ εμείς δεν το έχουμε ανάγκη να είμαστε φιλικοί. Okay, το ξαναλέω λίγο διαφορετικά, γιατί βλέπω ότι αυτό σας μπλόκαρε. Ας πούμε, βλέπετε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του γιατρού και του νεκροθάφτη. Γιατί υπάρχει χειρότερη φιλοξενία. Υπάρχει και μια οριστική φιλοξενία, που βέβαια ανανεώνεται κατά 10 χρόνια, γιατί ούτε και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο, ακόμα και αν είσαι κυβερνητικός. Εκεί πέρα σίγουρα είναι φιλικό το πλαίσιο. Αλλά εκεί πέρα λες είναι πολύ αργά, εγώ έχω πεθάνει ήδη.
Άρα η ιδέα είναι πώς να είσαι φιλικός πριν το τέλος, ενώ ο νεκροθάφτης είναι φιλικός μετά το τέλος. Και είναι βέβαια φιλικός με την οικογένεια. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι παρατηρήσεις των οικογενειών. Λένε, ήταν πάρα πολύ καλοί οι άνθρωποι. Είναι ωραίο, θα με το σκεφτείτε. Εννοούν απλώς ότι ήταν αποτελεσματικοί, αλλά το έκαναν με χαρά. Ήταν οι μόνοι χαρούμενοι. Όταν βλέπετε λοιπόν σε μια κηδεία ποιος είναι χαρούμενος, ξέρετε ποιοι είναι οι νεκροθάφτες. Εντάξει. Είναι όπως τα μέλη της ΕΥΠ, η κατασκοπία, τους λένε να ντύνονται κανονικά. Και επειδή έχω και μαθητές σε αυτόν τον χώρο, λέω καλά ρε παιδιά, δεν βλέπετε ότι όλοι οι στρατιωτικοί είναι ντυμένοι με στολές, είστε οι μόνοι που δεν έχετε στολή, όλοι έχουν καταλάβει ποιοι είστε. Αλλά δουλεύουν μυστικά. Φαντάζομαι ότι είναι κοινό μυστικό. Όταν είμαστε λοιπόν στο νοσοκομείο, τώρα μιλάω για το απ' έξω προς τα μέσα, μετά θα μιλήσω για το μέσα από μέσα και μετά από το μέσα για απ' έξω, εκεί πέρα μπορεί να έχετε μερικές δυσκολίες να το αποδειχτείτε, ρε τέλος πάντων. Άρα απ' έξω προς τα μέσα, βλέπεις ένα χώρο που έχει ένα design και έχετε ποτέ σκεφτεί, ας πούμε, όταν πάτε στο ξενοδοχείο και ξέρετε ότι θα μείνετε 3 μέρες, θέλετε να τις απολαύσετε, εντάξει. Ενώ όταν πάτε στο νοσοκομείο, πρώτα απ' όλα δεν ξέρετε πόσες μέρες θα μείνετε. Αρχίζει έτσι. Μετά θα θέλατε να απολαύσετε την έξοδο. Και γι' αυτό έχουμε και το εξιτήριο. Εντάξει. Άμα το σκεφτείτε καλά, δεν έχουμε ανάγκη από ένα δικαίωμα να μπούμε, αλλά υπάρχει απέτηση για να έχουμε ένα δικαίωμα να βγούμε. Μιλάμε με μεγάλη φιλοξενία. Για τους επόμενους δεν έχει εξιτήριο. Πάμε κατευθείαν. Δηλαδή, ο Μιχάλης, επειδή είναι και πιστός, είπε ότι στο νοσοκομείο κάνουμε μόνο πινελιές παραδείσου. Ευτυχώς, γιατί οι άλλοι είναι ειδικοί για μεγάλες μπουγιές, που έχεις κατευθείαν την κατεύθυνση, πώς θα πού να πας. Έχουμε και εκφράσεις που είναι παράξενες, άμα το σκεφτείτε. Επίσης, να μην τις χρησιμοποιείτε κι εσείς, αλλά λέτε, δεν λέμε μερικές φορές καλό παράδεισο. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένας κακός. Λες, μην κάνεις λάθος, να πας στον καλό. Γιατί όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικά πράγματα που τα πετάμε έτσι, αλλά δεν ξέρουμε. Άρα, στο νοσοκομείο επίσης μπορεί να έχετε λοιμώξεις νοσοκομιακές, όπως λένε το όνομα, και θέλει να πει ότι είσαι μια χαρά σχεδόν, και όταν βγαίνεις δεν είσαι καθόλου μια χαρά, και μετά δεν βγαίνεις. Άρα, δεν βγαίνεις ενώ έχεις αρρωστήσει στον χώρο που έπρεπε να είσαι μια χαρά. Έχει ενδιαφέρον σαν αυτοαναφορικό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό. Άμα το κοιτάξετε καθαρά, το λέω και για τα πρωτόκολλα κτλ. Άμα ξεχάσετε το στοιχείο της ανθρωπιάς, θα καταλάβετε ότι το νοσοκομείο πρέπει να έχει και χιούμορ. Εγώ σήμερα μπορώ. Δεν λέω τον όροφο. Σήμερα συνάντησα έναν ασθενή. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει την ίδια ασθένεια που νομίζουν αυτοί που τον θεραπεύουν. Απάντως, εγώ εντόπισα μια άλλη και μου εξηγούσε ότι έγραψε ένα βιβλίο. Το βιβλίο ήταν δίπλα του. Και μου εξηγούσε ότι το βιβλίο το είχε γράψει αυτός, ενώ εγώ ήξερα τον συγγραφέα. Και βέβαια ήταν και ξενόγλωσσο αρχικά, γιατί ήταν μεταφρασμένο το βιβλίο, αλλά μου εξηγούσε ότι γράφτηκε στην Κύπρο. Φαντάζομαι σε μια περιοχή που μιλούσαν άλλη γλώσσα και μετά επανήρθε. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όσο συνέχιζα να του κάνω ερωτήσεις, μου απαντούσε ακόμα πιο περίεργα, με την έννοια ότι μου έλεγε το έχω γράψει εδώ και καιρό. Ότι το είχε γράψει αυτός είναι σίγουρο ότι δεν ήταν αλήθεια, εντάξει, γιατί το όνομα ήταν άλλος, από άλλη χώρα, που ξέρω ποιος είναι. Αλλά μετά είχε ενδιαφέρον γιατί έβλεπε ότι εγώ δυσκολεύομαι, με αγάπη βέβαια, με αγάπη είδες, με καθυστέρηση, και μου έλεγε ότι το έχω γράψει εδώ και καιρό, γι' αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι το. Μ' αρέσει αυτό. Άρα, γιατί σας τα λέω. Είδα και μια κυρία. Δεν σας παροτρύνω να την ψηφίσετε. Πάνω σε αυτή σίγουρα το παλεύει για να εκλεγεί. Και το παλεύει τόσο πολύ που χτύπησε τον νόμο της καημένη. Δεν ξέρω αν έχει σημασία αν ήταν ο αριστερός ή ο δεξιός όμως. Θα το δείτε εσείς.
πολύ ευχάριστη πολιτιστική. Στο ξενοδοχείο η ανθρωπιά είναι τυποποιημένη. Αν θέλετε να το χαρείτε, ας πούμε ότι η φίλη σας δεν είναι τόσο καλή, δεν έχετε βρει κι άλλους, για την οικογένεια δεν το συζητάμε, αλλά πάτε σε ένα πεντάστερο και ξαφνικά εκεί πέρα νιώθετε ότι είστε Θεός. Αν θέλετε να πεθάνετε αμέσως μετά ως Θεός, είναι να μείνετε κοντά στο ντεσκ. Και μετά θα δείτε ότι με οποιονδήποτε συμπεριφέρονται σαν να ήταν Θεός. Άμα είναι όλοι θεοί, δεν υπάρχει πια κανένας. Είμαστε όλοι θνητοί. Άρα μπορεί να είστε Θεός για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όσο είστε στο ντεσκ, μέχρι να αποσύρθετε. Οι πιο έξυπνοι από εμάς φεύγουν αμέσως και πάνε στο δωμάτιό τους με μια θεότητα μαζί τους. Συνήθως η γυναίκα τους, η οποία περιορίζεται σε έναν ειδικό χώρο που έχει σχέση πάλι λίγο με το νοσοκομείο, ενώ ο άλλος δείχνει τον μπαλκόνι γιατί θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό. Στο νοσοκομείο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στο νοσοκομείο μας δέχονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Ανθρωπιά, ξανθρωπιά, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, γιατί πολύ απλά κοιτάζουν τι έχετε. Ενώ στο ξενοδοχείο δεν κοιτάζουν τι έχετε, ποντάρουν στο τι έχετε. Ναι, ειδικά αν έχει πολλά αστέρια, σου λέει για να τολμήσει να μπει εδώ μέσα, πρέπει να έχει αρκετά για να μπορεί να φύγει. Χωρίς να είναι αναγκασμένος να πλύνει όλα τα πιάτα, τα δωμάτια, μέχρι να ξεχρεώσει. Στο νοσοκομείο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά πρώτα απ' όλα, στο νοσοκομείο έχουμε ένα θέμα, είναι ότι υπάρχουν πολλοί managers. Τους ονομάζουμε αλλιώς, αλλά θα μείνω στο manager για να μην έχουμε θέμα. Υπάρχει βέβαια και top manager, ο οποίος μπορεί να αλλάζει. Αυτοί οι managers πρέπει να διαχειριστούν τα προβλήματα των ανθρώπων, που μερικές φορές οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν ο γιατρός απευθύνεται σε εσάς και σας λέει, μα τι έχετε. Κανονικά, αν ήσασταν ορθολογικοί, θα λέγατε, άμα το ήξερα, γιατί να έρθω. Εντάξει. Επειδή δεν ξέρω, γι' αυτό έρχομαι. Μετά τότε, αφού δεν ξέρετε γιατί έρχεστε, έχει να μάθω. Άρα μπαίνουμε μετά στο θέμα της διάγνωσης. Εντάξει. Όλα αυτά γίνονται, εσείς νομίζετε τώρα ότι το λέω για τους γιατρούς. Όχι, όχι, όχι. Αυτό γίνεται από τη γραμματεία. Σε πολλές χώρες. Εντάξει. Εκτός αν είναι εμφανές. Εγώ το έζησα στην Νορβηγία, Μιχάλη. Το λέω για να μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι είναι σε μια χώρα πιο κοντινή. Πας εκεί πέρα, έχεις και ένα δείγμα δίπλα σου, ανθρώπινο, που έχει σπάσει κάτι, και αρχίζουν και σου λένε πώς το σπάσατε, πού το σπάσατε, πώς είναι σπασμένο. Και λες, εγώ δεν έχω κάνει καν ακτινογραφία, τι να πω. Λέει, εγώ το έχω και ανάγκη, γιατί πρέπει να γράψω πού θα πάτε. Λέω, δηλαδή, εγώ πρέπει να σας πω από πριν πού θα πάω, για να το γράψετε και να πάω εκεί και να μου πούν μπράβο που ήρθατε στο σωστό μέρος. Λέει, έτσι είναι. Κατάλαβα ότι ήμασταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ξέρουν αυτό, μας το ρωτάνε διαφορετικά. Και προσπαθώ να σας πω. Το νοσοκομείο, για να γίνει σιγά σιγά το θαύμα της ανθρωπιάς, γιατί ο τίτλος ήταν λίγο ύπουλος, δεν ξέρετε από πού θα σας το πάρω, σίγουρα θα σας βγω πιο δεξιά από ό,τι πιστεύετε, το είναι λογικό, αλλά ξέρει ο Μιχάλης, αλλά η ιδέα είναι ότι για να έχεις το θαύμα της ανθρωπιάς πρέπει πρώτα απ' όλα να πιστεύεις. Αν θα μου πείτε να πιστεύω πού, πιο πάνω, να πιστεύεις πιο πάνω και λίγο πιο έτσι, οριζόντια, το λέμε. Δηλαδή και στους ανθρώπους, γιατί αλλιώς θα έχεις ένα πρόβλημα. Γιατί είναι καλό να πιστεύεις, αλλά είναι καλό να πιστεύει και ο γιατρός. Ειδικά όταν εσείς είστε οριζόντιοι και σας λέει ο άλλος όλα καλά, σιγά σιγά είναι όλα καλά γιατί δεν μιλάτε. Είναι ο αναισθησιολόγος, έχει μια ειδικότητα, απλοποιεί τις συζητήσεις. Μερικές φορές κάνετε το λάθος να ξυπνάτε και λίγο πιο νωρίς. Εκεί πέρα πάλι σας βάζει μία, γιατί σου λέει,
Μα τι κάνετε εκεί πάνω στο σώμα? Άρα τι προσπαθώ να πω? Έχετε παρατηρήσει ότι οι γιατροί έχουν πολύ χιούμορ? Το έχετε παρατηρήσει? Έχουν ένα ειδικό χιούμορ, ιατρικό, το δέχομαι. Αλλά έχουν χιούμορ. Σε άλλους τομείς δεν έχουν χιούμορ. Δηλαδή όταν βλέπω την προκοπία έτσι όπως με κοιτάζει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι στο Υπουργείο Υγείας. Είναι σε άλλο Υπουργείο σίγουρα. Αυτό φαίνεται αμέσως. Στο Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει κανένα χιούμορ. Υπάρχουν λεφτά στους άλλους. Μετά υπάρχουν λεφτά σε εμάς. Ο γιατρός είναι υποχρεωμένος. Α, ξέχασα. Ο ταξιτζής τον γιο του τον σπούδασε. Γιατρό. Χειρούργο. Καρδιάς. Στο Λονδίνο. Γιατί είναι λογικό. Είναι το φαινόμενο Τσάρλε. Και όταν το σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, έλεγε ο ταξιτζής. Οι ταξιτζοί είναι πάντοτε σοφοί, γιατί επειδή αντιμετωπίζουν πολλούς ανθρώπους και πρέπει να επιζήσουν, πρέπει να βρουν κάτι σαν σοφία. Αλλά έλεγε, ο γιος μου όταν του τρυπούσες μια βελόνα το δάχτυλό του, λιποθυμούσε. Τώρα ότι αυτός κάνει χειρουργείο στην καρδιά, που είναι ένας τομέας για όσους ασχολούνται με το νοσοκομείο, όπου δεν υπάρχει καθόλου αίμα, δεν βγαίνει ποτέ, δεν γίνεται, που η καρδιά δεν έχει καμία σχέση με το αίμα, γι' αυτό δεν λιποθυμεί ο γιος. Δεν ξέρει ο γιος πώς δεν λιποθυμεί. Έδωσα μια εξήγηση στον πατέρα, του είπα μάλλον είναι το δάχτυλο των άλλων. Έχει σημασία και αυτό. Μένα μου αρέσει οι γιατροί όταν λένε σε όλους όλα θα πάνε καλά και όταν είναι δικός τους άνθρωπος το λένε πάρ' τον εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ. Όχι ενδιαφέρον. Όλα θα πάνε καλά με τους άλλους. Όχι με μένα γιατί εγώ θα αγχωθώ. Το χιούμορ είναι ανθρώπινο. Το θέμα είναι αν οι άνθρωποι δεν έχουν χιούμορ θα υπάρχει μια δυσκολία στο νοσοκομείο. Οι καλύτεροι ασθενείς είναι αυτοί που μπορούν να μιλήσουν για την ασθένειά τους με χιούμορ. Που ξαφνιάζει και τις νοσοκόμες. Λέει καλά παιδιά, ο άλλος είναι μισοκομμένος, είναι εκεί πέρα και πάλι κάνει χιούμορ και μας πειράζει κιόλας. Αυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω γιατί είμαστε ήδη σε μια περίοδο μητού. Κανένας δεν πειράζει νοσοκόμες, ούτως όλος το ξέρετε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, βοηθάει. Η συμπεριφορά που έχουμε προς τα έξω είναι δύσκολη. Υπάρχει βέβαια και η συμπεριφορά προς τα μέσα. Αλλά σίγουρα είναι μερικοί από εσάς που αναρωτιούνται τι κάνουν μέσα στο χειρουργείο, εκτός από τον χειρουργό. Άρα φαντάζομαι ότι όλοι έχετε αυτή τη φαντασίωση ότι είναι όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα μόνο πράγμα, να σωθεί ο άνθρωπος. Μόνο που πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κρατήσει 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες. Πρέπει να πούν και κάτι άλλο. Και εκεί πέρα μπαίνουν ακόμα και τα ανέκδοτα. Επειδή έχω μπει σε χειρουργείο, όχι οριζόντιος, ούτε ενεργός, αλλά παθητικός. Και λέω τελικά καλά περνάν. Γιατί πρέπει και νοητικά να αντέξεις τόση πίεση. Εντάξει. Εγώ είμαι πιο πολύ στον τομέα της στρατηγικής. Η στρατηγική, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας τομέας που τον ακούτε μόνο όταν τα πράγματα είναι χάλια. Όταν είναι καλά, κανένα δεν ακούτε. Τα ξέρετε ήδη. Η στρατηγική ξεκινάμε από τα χάλια. Τότε κάποιος λέει, εσύ τι λες, και τότε του απαντάμε. Είναι το ίδιο, θα μου πείτε, με τους γιατρούς. Ξεκινάμε με μια κατάσταση που είναι κρίσιμη και είπα για πρώτη φορά τη λέξη κρίση. Η κρίση δεν είναι απαραίτητα στρατηγική, μπορεί να είναι της τάξης της τακτικής, αλλά για τον διαχειριστή του νοσοκομείου είναι πάντοτε θέμα στρατηγικής. Πρέπει τώρα να καταλάβουμε το εξής. Ασχολούμαστε με ανθρώπους του νοσοκομείου. Πρέπει να έχουμε λίγο χιούμορ. Πρέπει να έχουμε πολλές γνώσεις. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο πολύ ανθρώπινοι. Γιατί οι πολλές γνώσεις μας φέρνουν πιο πολύ στο τεχνητό. Όχι τεχνητή νοημοσύνη. Σε έναν κόσμο παράλληλο όπου εκεί πέρα διορθώνουμε κάποιον που έχει ένα πρόβλημα. Αλλά δεν σκεφτόμαστε αν αυτός που διορθώνεται πρέπει ταυτόχρονα να ζει.
Το λέω λίγο πιο μηχανικά. Άμα πάτε, ας πούμε, να διορθώσετε το αυτοκίνητό σας, δεν νομίζω να το αφήνετε μπρος. Το πρώτο πράγμα που κάνει, σβήνει τα πάντα. Φανταστείτε να έκαναν το ίδιο στο νοσοκομείο. Θα πει, παιδιά, θα ασχοληθώ εγώ με αυτόν, σβήστε τον εντελώς και μετά θα δούμε τι έχει. Με τεχνικές Microsoft του τύπου κλείστε τα παράθυρα, ανοίξτε τα παράθυρα, βγείτε ξανά, ξαναμπείτε. Είναι δύσκολο να θεραπεύεις κάποιον όταν θες ταυτόχρονα να ζει την ώρα της θεραπείας. Αυτό φαίνεται ένα παράδοξο. Όλοι οι άλλοι όταν ασχολούμαστε με προβλήματα, ασχολούμαστε με προβλήματα που είναι διαφορετικά και σε έναν άλλον τομέα και μετά τα λύνουμε με έναν τρόπο διαφορετικό. Όταν τα βάζουμε όλα μαζί υπάρχει μια τεχνική δυσκολία. Μπορώ να σας πω και διαφορετικά. Έχετε δει όλοι τα σκίτσα του Νταβίντσι, πόσο ωραία ζωγραφίζει. Από τα μεγάλα λάθη του Νταβίντσι στη ζωγραφική και πολύ στην ανατομία, είναι ότι ζωγράφιζε πράγματα που ήταν πάντα σε νεκρούς. Αλλά δεν ήξερε ποτέ πώς είναι τα πράγματα όταν είναι ζωντανός. Άρα, επειδή έχω και φίλους γιατρούς, και στην ανατομία, κάναμε μερικές μελέτες για να δούμε σε ποια σκίτσα έχει κάνει λάθος και για ποιο λόγο. Και ο λόγος ο γενικός είναι ότι ζωγράφισε μόνο πάνω σε νεκρούς. Άρα ο ιστός δεν είναι με τον ίδιο τρόπο ζωγραφισμένος κτλ. Άρα είναι μερικά λάθη που γίνονται. Το να θεραπεύεις όταν ο άλλος είναι ζωντανός έχει ενδιαφέρον. Το βλέπουμε τώρα με την τοπική και την ολική, μιλάω για την αναισθησία. Επειδή λόγω ηλικίας έχω και ανθρώπους που τους αρέσει να μην είναι στην ολική και να μπορούν να μιλάνε. Έχει ενδιαφέρον που τους λένε μερικές φορές γιατροί, γιατί δεν τον κάναμε στην ολική αυτόν. Γιατί μιλάει. Εντάξει. Και έχει ένα θέμα που εγώ ξέρω και τη Βίκ σίγουρα θα ήθελε να είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά ξεχνάνε τους θορύβους. Ξεχνάνε τον θόρυβο, την κραυγή και την οσμή. Είναι κάπως ιδανικά τα λέμε έτσι. Το λέω αυτό γιατί δεν σκεφτόμαστε ότι ο γιατρός και το νοσοκομείο πρέπει να μην συχαίνεται. Το θεωρούμε αυτονόητο. Δεν το σκεφτόμαστε όμως από τι πρέπει να περάσει ο άλλος. Άρα εκεί πέρα είναι που καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει η ανθρωπιά και αυτό το χιούμορ, γιατί υπάρχει μια μορφή θωράκισης. Προσοχή όμως. Άμα το χιούμορ νικάει την ανθρωπιά, τότε εμφανίζεται η αδιαφορία. Δηλαδή άμα το χιούμορ επιτρέπεται για τα πάντα, τότε να ξέρετε ότι δεν είναι πια ανθρώπινο. Υπάρχουν και όρια και στο χιούμορ, ακόμα και στο black. Επειδή black matters, γι' αυτό. Άρα, όταν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας αυτοπροσδιορισμός το τι μπορεί να γίνει στο νοσοκομείο και τι μπορεί να γίνει εκτός. Εδώ τώρα, επειδή περιμέναμε τον Μιχάλη σε κάποια φάση, μαζί σου, παραλίγο να μας πατήσουν δύο αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι ήταν επίγον. Άρα εμείς δεν ξέραμε ότι σε περιμέναμε στα επίγοντα, παραλίγο να πάμε και εμείς στα επίγοντα. Γιατί βέβαια υπάρχει μια ειδική οδήγηση και ειδικά όταν είσαι καλαμαράς, χωρίς απαραίτητα τον μπροστό, δεν ξέρεις ότι οδηγάνε και ανάποδα στο μυαλό σου, άρα κοιτάς από εδώ, έτσι σου έρχεται από την άλλη. Άρα φαντάζομαι γι' αυτό σπουδάζουν συχνά στο Λονδίνο εδώ, γιατί υπάρχει ένα σύμβατο πλαίσιο, ξέρεις από πού θα σου έρθει. Το θαύμα. Δεν μιλήσα ακόμα για το θαύμα. Τι μπορεί να είναι το θαύμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι το θαύμα παραμένει κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Ενώ είναι και θέμα πίστης. Εννοώ με αυτό τι. Το απίστευτο, ακόμα και όταν γίνεται, παραμένει απίστευτο. Ενώ έγινε. Το θαύμα πάνω κάτω είναι αυτό που συμφωνούν όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει. Έχει επίσης ενδιαφέρον όταν ακούτε
Να γιατρός σας λέει, κοιτάξτε, η κατάσταση είναι όπως είναι, μόνο αν γίνει ένα θαύμα. Λες, άμα και ο γιατρός ζητάει το θαύμα, την κάτσαμε. Εννοεί στην πραγματικότητα μια απίθανη πιθανότητα στο μυαλό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Άρα, θα μου πείτε, για όσους πάνε ας πούμε στην Εκκλησία, δεν ξέρω αν περιμένετε το θαύμα μέσα στην Εκκλησία. Okay, το λέω διαφορετικά. Ήμουν σε ένα μοναστήρι και ήταν μια καλόγρια πιο αγαθή από τη γερόντισσα και έλεγε, γιατί δεν έχουμε πιο πολλές Άγιες στο μοναστήρι. Λέει, αφού εμείς πιστεύουμε, είμαστε εντελώς ταγμένες και θα πρέπει να είναι πιο πολλές οι Άγιες. Και είδα το ύφος, δεν σας λέω που είναι για να μην χαρακτηριστώ, αλλά είναι αρκετά ψηλά. Αρκετά ψηλά. Δηλαδή έχουν μείνει μόνο αυτά τα ψηλά. Καταλάβατε, το πιάσατε. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί πέρα είδα ότι η γερόντισσα, για όσους δεν το πιάσα, θα πω ότι παρέμεινε μετέωρη, δεν ήξερε πώς να της απαντήσει. Και λέει, γιατί να μην έχουμε κι εμείς Άγιες, πιο πολλές. Στην πραγματικότητα ο Χριστός έχει απαντήσει σε αυτό. Κανένας δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Πρέπει λοιπόν να μετακινήσει. Χαίρομαι που πήγε στο Σικάγιο να ξανάρθεις εδώ, γιατί αλλιώς την είχες βάψει. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Το θαύμα είναι αυτό που θα θέλαμε, ενώ ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Ή να το πω αλλιώς, επειδή δεν γίνεται, το θέλουμε. Θα λέγατε, μήπως είναι του τύπου the last change. Όχι, δεν είναι αυτό. Η τελευταία, αν θέλετε, ελπίδα, δεν είναι θαύμα. Μπορεί να το συνδυάσετε, αλλά είναι λίγο πιο παράξενο. Το θαύμα είναι πιο βαθύ. Όταν κοιτάζετε, ας πούμε, πίνακες που έχουν σχέση με τον Λάζαρο, εδώ είναι ένα ωραίο παράδειγμα, πολύ πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Άμα κοιτάξετε καλά τους πίνακες, θα δείτε ότι μερικοί από τους παρόντες έχουν τη μύτη βουλωμένη. Το έχετε προσέξει. Αυτό είναι για να κωδικοποιηθεί η έννοια ότι είναι όντως νεκρός και μυρίζει ήδη. Βλέπετε. Κανένας από εμάς δεν λέει ότι ο Λάζαρος βρωμούσε όταν έρχεται ο Χριστός. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό απεικονίζει ο πίνακας. Τι προσπαθεί να μας πει επίσης, είναι ότι δεν υπήρχε πια καμία ελπίδα αφού είχε τελειώσει. Έτσι γίνει, ρε Πέτρο. Ήταν νεκρός. Δεν ήταν λίγο πριν πώς να τον σώσουμε. Είναι ότι δεν τον σώσαμε. Αυτό έχει σχέση και με τον ελληνισμό. Φαντάζομαι ότι το έχετε ζήσει όταν έχετε να κάνετε με κυβερνητικούς. Θα το πω πιο πολύ στην Ελλάδα για να είναι πιο εύκολο. Όταν ας πούμε στην Ελλάδα σας λέει κάποιος αυτό δεν γίνεται, το πρώτο πράγμα που λέτε ως Ελλαδίτης, μπορεί στην Κύπρο να μην είστε, λέει ωραία, αλλά τι κάνουμε. Ενώ σας έχει πει μόλις τώρα δεν γίνεται. Άμα πάτε στο εξωτερικό και τόσο Ελλάδος, σας λένε αυτό γίνεται, γίνεται, γίνεται και μόλις λένε δεν γίνεται, τελειώνει. Ενώ εμείς στην Ελλάδα, όταν λέμε δεν γίνεται, λέμε ωραία, και τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια μετά το δεν γίνεται. Λέει, α, για σας, δεν έχετε βάλει ακόμα μέσον. Να ξέρετε ότι οι Καλαμαράδες είναι πιο διακριτικοί από την Κύπρο στο μέσον. Εγώ το ανακάλυψα, χάρη σε εσένα, όχι αυτός, ότι στην Κύπρο το έχει καμάρει το μέσον. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο πιο διακριτικό. Το χρησιμοποιείς βέβαια, αλλά δεν, να μην φαίνεται κιόλας, γιατί πρέπει να μην αλλοιώσει την αξία σου. Ενώ στην Κύπρο η αξία σου σχετίζεται με το μέσον που έχεις. Εγώ έχω δει τσακωμό. Ο τύπος λέει, έχω μέσον βουλευτή. Τώρα δεν θα πρέπει να το πω αυτή την περίοδο, να το πω. Έχω μέσον βουλευτή και ο άλλος του λέει, ρε,
Κανονικά υπάρχει άλλη λέξη στα ελληνικά. Εδώ λέτε εσείς κουμπάρε. Ρε κουμπάρε, εγώ έχω μέσω μου υπουργό. Τι βουλευτή και τρέπα. Προκοπία, δεν έχεις δει ποτέ τέτοια συζήτηση στην Κύπρο, ποτέ. Δεν έτυχε. Δεν είσαι στο σωστό Υπουργείο. Λοιπόν, άρα, άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβετε ότι το νοσοκομείο, η ανθρωπιά και το θαύμα. Είχατε ποτέ σκεφτεί να βάλετε αυτές τις τρεις λέξεις στην ίδια πρόταση? Χειρότερο, στον ίδιο τίτλο. Μπορεί να σκεφτείτε ότι ένα από τα παρατσούκλια εντός εισαγωγικών του Χριστού είναι ότι είναι θαυματουργός. Προσοχή τι είπα, δεν λέμε ότι είναι θεραπευτής, ούτε ιατρός, ας πούμε, μιλάω για τον Άγιο Λουκά, εντάξει. Όχι, λέμε θαυματουργός. Θα μου πείτε, αυτό δεν το σπουδάζουμε. Αλλά έχετε ποτέ σκεφτεί πόσα θαύματα μπορεί να έχει κάνει ένας γιατρός? Εγώ επειδή συζητάω για τέτοια θέματα, συνήθως μετράνε το ανάποδο. Πόσους ανθρώπους δεν έσωσα. Γιατί σε μερικούς τους μένει αυτό και λέει εντάξει. Αναρωτούνται πάντοτε, τα κάνα όλα, ήταν μήπως έγινε κάτι, καμιά... Αλλά ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε είναι αυτό που λέμε στην πυροσβεστική, γιατί έχω μαθητές και στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είναι πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό. Γιατί πρέπει να κάνεις ταυτόχρονα χειρουργία. Και πρέπει να επιλέξεις ποιον σώζεις. Γιατί δεν γίνεται ταυτόχρονα, δεν μπορείς να μπεις τέσσερις φορές. Οι πυροσβέστες λένε σώσε ό,τι μπορείς να σώσεις και ξέχνα ό,τι δεν μπορείς να σώσεις. Άμα δεν έχεις αυτή την ικανότητα δεν θα μείνεις πολύ καιρό. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ότι άμα μια ολόκληρη πολυκατοικία καίγεται, εσείς πιστεύετε ότι θα τους σώσετε όλους? Αυτό δεν γίνεται. Άρα θα φύγετε με μερικούς νεκρούς. Δεν είναι μια αποδοχή που είναι εύκολη και συνήθως είμαστε στη μία αποδοχή, το λεγόμενο denial. Δηλαδή θεωρούμε ότι μπορεί να σώσουμε τα πάντα. Δεν γίνεται. Άρα το ερώτημα είναι όταν γίνεται, το λέμε ότι είναι θαύμα ή λέμε απλώς ότι είναι καθημερινότητα? Η θεωρία κρίσεων, ο Μπενουά Μανδελμπρότ έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη. Τα φαινόμενα και τα γεγονότα που γίνονται σπάνια, ανακάλυψε ότι είναι πιο συνηθισμένα από ό,τι νομίζαμε. Θα μου πείτε, εμάς τι μας ενδιαφέρει? Είναι έτσι που είχε προβλέψει το κράκ του 1987 στα χρηματοοικονομικά. Έκανε μορφοκλασματική ανάλυση. Όταν κάνετε μια άλλη ανάλυση, βλέπετε μερικά πράγματα που λέμε ότι αυτό εμφανίζεται κάθε 4 τυπικές αποκλήσεις, κάθε 5. Και αυτό θα απέδειξε πάνω κάτω ότι αυτά που είναι ακραία τα φαινόμενα δεν είναι και τόσο ακραία, εμφανίζονται πιο συχνά, άμα έχεις κάνει μια άλλη ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι άμα το εφαρμόσετε στην έννοια του θάματος, ας πούμε, άμα πείτε πόσα θαύματα αντέχετε τη χρονιά. Το πείτε τι παράξενος υπολογισμός. Τι εννοώ με αυτό? Αν έχετε 365 θαύματα τη χρονιά, έχετε ένα την ημέρα, ποιος θα πίστευε ότι είναι θαύμα? Έχετε όμως σκεφτεί ότι στο νοσοκομείο υπάρχει μια πυκνότητα ασθένειας. Εντάξει. Το νοσοκομείο δεν θεραπεύει τους ανθρώπους έτσι με μια τεράστια διασπορά όλους. Είναι αυτοί που έρχονται. Αυτοί που έρχονται συνήθως είναι ότι δεν υπαρχούσε ο γιατρός και δεν υπαρχούσε το φαρμακείο. Αλλιώς πήγε να πάρει τα φάρμακά του, τέλειωσε και δεν πήγε. Δεν έρχεται στο νοσοκομείο. Γιατί λοιπόν σκεφτεί ότι το νοσοκομείο δέχεται τα πιο κρίσιμα.
Λέω, δεν έρθεις. Εντάξει, ωραία. Άμα δέχεται τα πιο κρίσιμα, δεν είναι μια τυπική κατανομή. Δεν είναι όλα. Γιατί άμα ήταν όλα, πάνω κάτω μπορώ να σας πω ότι μπορεί και τα 90% να ήταν άχρηστα να πάτε στο νοσοκομείο. Για να μην μιλήσω για πλασεμπό και τα λοιπά. Όταν έχετε λοιπόν ένα δείγμα τέτοιου τύπου, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να είναι λίγο πιο απλό. Ας πούμε λέτε, αυτό το παιδί είναι πρικισμένο. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί στο χώρο σας? Είναι 1 προς 50. Ωραία. Άμα έχετε 2 παιδιά που είναι πρικισμένα, είναι 1 προς 50 στο τετράγωνο. Αυτό αρχίζει να γίνεται πολύ πιο σπάνιο. Άρα, άμα δείτε, ας πούμε, μια ποδοσφαιρική ομάδα που είναι όλα πρικισμένα, 1 στο 50 με εκθέτει 11, αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ σπάνιο, σε βαθμό που στην πραγματικότητα θα μπορούσε και να μην υπάρχει. Λόγω του πληθυσμού, Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας πω με το θαύμα, έχουμε λοιπόν το νοσοκομείο, την ανθρωπιά και το θαύμα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο από τα 3? Συνήθως δεν συγκρίνεται αυτά τα 3. Δεν λέτε, τι είναι το πιο πιθανό, ένα νοσοκομείο, η ανθρωπιά ή το θαύμα. Αλλά τώρα θα σας μπερδέψω λίγο, αφού έχει έρθει ο Ανδρέας. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι η ανθρωπιά είναι θαύμα? Κανονικά θα μπορούσε να πείτε, ρε παιδιά, γεννιόμαστε άνθρωποι, δεν γινόμαστε άνθρωποι. Ναι, ωραία. Είμαστε όμως ανθρώπινοι. Η ανθρωπιά είναι για μένα η παρέμβαση, όπως λέμε το χέρι της αγοράς στα οικονομικά, είναι η παρέμβαση της ανθρωπότητας. Είναι έτσι πολύ βαρύ. Εκεί που τα έχουν φτύσει όλοι, εμφανίζεται η ανθρωπιά. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτός ο γιατρός να είναι τόσο ανθρώπινος? Γενικά έχει διπλώματα, είναι καθηγητής, είναι καθηγητής, τα διάτα κλασικά. Μην ξεχνάτε ότι ο Ελληνισμός χρησιμοποιεί πολύ στατιστική για να συγκρίνει τους γιατρούς. Εντάξει, όταν έχετε ένα θέμα, πάτε να δείτε 2-3. Κάνετε συγκριτική, στατιστικά, αν έχετε 3-4, και σας λένε 3 να κάνετε χειρουργείο, 1 σας λέει όχι, το σχέτες. Άμα είναι 2-2, δεν πάτε. Άμα είναι 1-3, τον λέτε και κορόιδο. Στάνταρ πράγματα, εντάξει, στατιστικά. Μετά, εφόσον έχετε επιλέξει τον ειδικό σας, ανακαλύπτετε τι σπουδές έχει κάνει. Και λέτε, μα αυτός είναι πάρα πολύ καλός, γιατί πήγε εκεί, εκεί και εκεί και έκανε μετά. Και έχει πολύ πλάκα ότι ο τύπος που το λέει δεν ξέρει καν τι είναι πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Έχει κάνει και postdoc. Εμένα μου αρέσει όταν ακούω το postdoc, λέω. Ξέρει και το postdoc. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είναι αυτός, παιδί μου. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε απλώς πει στον εαυτό μας ότι όταν έχουμε 4 άτομα και ένας λέει θα πάμε χειρουργείο και 3 λένε ότι θα πάμε, πιστεύουμε στη δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν κάνουμε το ίδιο στα μαθηματικά. Γιατί άμα ρωτήσετε σε 4 ανθρώπους, αυτό το θεώρημα υπάρχει? Ναι, το έκανε ο τύπος. Δεν το ξέρω. Ωραία. Άρα, το νοσοκομείο. Το ερώτημα τώρα είναι αν το νοσοκομείο είναι ανθρώπινο. Θα ήταν το κλασικό ερώτημα. Και κανονικά θα πείτε, μας το είπε και ο Μιχάλης, υπάρχει αυτή η τάση. Εγώ νομίζω, Μιχάλη, ότι αυτή η τάση δεν δημιουργήθηκε εξ αρχής. Είναι η ιατρική που κατά λάθος ανακάλυψε τη βιοηθική. Όταν μπήκε η βιοηθική στην ιατρική, ξαφνικά οι γιατροί κατάλαβαν ότι δεν μπορείς να λες ό,τι να είναι στον άλλον όπως να είναι, ακόμα και αν είναι αλήθεια. Πρέπει να το παρουσιάσεις με έναν τρόπο. Η βιοηθική είναι λίγο πιο δύσκολη. Θα την αφήσω, δεν γίνει για σήμερα. Λέω απλώς ότι έχετε σκεφτεί ότι το νοσοκομείο ότι υπάρχει είναι θαύμα. Okay, να το θέσω αλλιώς. Το νοσοκομείο υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας.
Κάποτε έγινε. Πώς το σκέφτηκαν? Επειδή έχετε και χειροκοιτία, να θυμάστε ότι παλιά θάβαμε τους δικούς μας μέσα. Σιγά σιγά τους θάβαμε έξω. Μετά κάναμε το νεκροταφείο. Σε όλα αυτά που σας λέω, δεν υπάρχει ιατρική ακόμα. Αλλά μετά σιγά σιγά κατάλαβαν ότι καλύτερα να υπάρχει μια νεκρόπολη και μια, ας πούμε, ζωντανόπολη. Και να μην τα μπερδεύουμε όλα, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα θέματα. Και να γίνουμε μασκοφόροι, ξέρεις. Η ιδέα είναι ότι το νοσοκομείο δημιουργήθηκε από μια ανάγκη. Η ανάγκη ποια είναι? Είναι να φέρουμε τους ασθενείς κοντά μας? Όχι. Έτσι, αυτό είναι η ιατρική. Το νοσοκομείο είναι να φέρεις πολλές ειδικότητες μαζί για να υπάρχει συνέργεια και να λύσουν ένα πρόβλημα που μόνος δεν το λύνει. Εσείς έχετε δει ποτέ χειρουργείο να γίνεται με ένα άτομο μόνο? Όπως δεν έχετε δει λειτουργία να γίνεται μόνο με έναν παπά, άμα δεν έχει κόσμο. Είναι αυτό. Άμα το σκεφτείτε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, το νοσοκομείο έπρεπε να γίνει και έγινε. Η διαφορά που λέω τώρα είναι το εξής. Μπερδεύουμε συχνά το δεδομένο με το αυτονόητο. Σας λέω ότι το νοσοκομείο υπάρχει, είναι δεδομένο. Δεν ήταν αυτονόητο, αφού σας εξήγησα πώς άρχισε. Δεν άρχισε με τον τρόπο που νομίζετε. Δεν ήταν συνεργατικό. Άρα, για να μιλήσουμε τώρα για το συνεργατικό, είναι η συνέργεια. Όταν είμαστε στο management, στο top management ειδικά, πάντοτε κοιτάζουμε πώς λειτουργεί η συνέργεια, πώς λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο της ομαδικότητας. Αυτή η ομαδικότητα είναι κάτι που δεν υπάρχει στην ιατρική εκφύσης. Στην ιατρική σπουδάζεις μόνος σου. Τα καταφέρνεις μόνος σου μέχρι να πάρεις ένα δίπλωμα και κανένας δεν σε ρωτάει ακριβώς πώς θα παίξεις με τους άλλους. Σε ένα νοσοκομείο είναι κλειστός ο χώρος. Άρα μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες εσωτερικές. Σας είχα πει ότι θα μιλήσω για τα στάδια. Οι δυσκολίες εσωτερικές είναι να μην υπάρχει αδιαφορία. Πρώτο. Η αδιαφορία